Στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, οι πρώτες δοκιμές στη σειρά για το οροπεδίο για την αξιοποίηση των αντιπλημμυρικών νερών του οροπεδίου, τα οποία θα γεμίσουν με νερό το φράγμα Ποσελέμη. Ο αγωγός έχει ολοκληρωθεί από το τέλος του προηγούμενου χρόνου. Αναμένουμε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας, προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, θα γίνουν οι πρώτες δοκιμές να έρθει νερό από το πλημμυρικό νερό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο οροπέδιο Λασιθίου να κατέβει προς το φράγμα. Είτε με τρόπο χειρονακτικό είτε με τρόπο αυτόματο. Μέχρι στιγμής το φράγμα Ποσελέμη διαθέτει 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ από το πρωί εμπλουτίζεται με 20.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα από τους χυμάρους. Το 2017 τα Θεοφάνεια, η ποσότητα που θα μπορούσε να έχει κατέβει μέσα σε μία μέρα ήταν άνω του 1 εκατομμυρίου κυβικών, που τότε βέβαια δεν υπήρχε δυνατότητα να κατέβει το νερό αυτό. Τέτοιες περιπτώσεις θα τις αξιοποιήσουμε πλήρως για να έχουμε μια βάση στο φράγμα περίπου τα 7 εκατομμύρια κυβικά. Εκεί είναι το σημείο από το οποίο το φράγμα αρχίζει και λειτουργεί αποδοτικά. Εν τω μεταξύ, έργα ύψους άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν παρεμβάσεις υποστήριξης έργων υδάτινων πόρων μέσω του ΠΕΠ Κρήτης θα τρέξουν άμεσα στο νησί, όπως δήλωσε από το Ηράκλειο ο Σωκράτης Φάμελος. Αλλά και άλλα έργα που προγραμματίζονται, όπως την παράκτια περιοχή του Ρεθύμνου και την τροφοδότηση των υδρευτικών αναγκών, είναι ήδη στον προγραμματισμό και υπάρχουν ήδη δεδομένα υδατικών πόρων που είναι ενθαρρυντικά. Θα υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και ανακοινώσεις. Δεν ήρθαμε εδώ σήμερα για να κάνουμε ανακοινώσεις, αλλά για να ετοιμάσουμε ένα προγραμματισμό ώστε να μην λείψει το νερό. Το μεγάλο δηληστήριο θα λύσει ένα θέμα όλης της τουριστικής ζώνης του νομού και υπάρχουν και άλλα έργα όμως σε όλη την Κρήτη που πρέπει αυτά τα περίφημα φαρονικά έργα, παύλα φράγματα που κατασκευάσαμε, να γίνουν λειτουργικά για περιοχές όπως είναι το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, γιατί η Χερσόνησος. Με φόντο το ύψος των χρηματοδοτήσεων, ο κύριος Φάμελος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τις μεγάλες απώλειες νερού λόγω διαρροών στα δίκτυα έως και 60% στο νησί μας. Συζητήσαμε όμως ταυτόχρονα και για καινούργιες παρεμβάσεις. Πρώτον, τη χρηματοδότηση των master plan ίδρυυσης των μεγάλων πόλεων. Είναι τραγικό σε μια περιοχή σαν την Κρήτη να έχουμε απώλειες ίδρυυσης σε δίκτυα της τάξης του 60%. Εκ τούτου λοιπόν έχουμε βάλει ένα προγραμματισμό υποχρεωτικό για να γίνει η καταγραφή των ποσοτήτων άντλησης και των ποσοτήτων διάθεσης, να συγκριθεί δηλαδή υποχρεωτικά το αντλούμενο με το τιμολογημένο νερό και να γίνει και μια τιμολογιακή πολιτική από τους Δήμους, στην οποία θα δίνεται δυνατότητα στους πολίτες που θα έχουν χαμηλή κατανάλωση να έχουν μέχρι και μηδενικό τιμολόγιο. Σε σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης βρέθηκαν στο επίκεντρο σχέδια διαχείρισης και ασφάλειας νερού, αλλά και το σχέδιο που θα προκηρυχθεί άμεσα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και της ξηρασίας με χρήματα από το ΠΕΠ Κρήτης. Και η φετινή περίοδο φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επαρκής. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είχαμε δεξαμενές οι οποίες κατασκευάστηκαν με ευρωπαϊκούς πόρους και δεν τις βρίσκουν πια ούτε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Έργα κεφαλής τα οποία δεν είχαν δίκτυα, δίκτυα που κατασκευάστηκαν χωρίς φράγματα και όλα αυτά ακούστηκαν στη σημερινή σύσκεψη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε πολιτική εντυπώσεων, ήρθαμε για να σας πούμε πώς θα λυθούν πλέον τα θέματα των υδατικών πόρων μακροπρόθεσμα στην Κρήτη. Ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρθηκε στη νέα τιμολογιακή πολιτική για το νερό, στη χρηματοδότηση master plan ίδρυυσης σε μεγάλες πόλεις και με τις εξελίξεις να είναι θετικές στους κατόχους ιδιωτικών γεωτρήσεων. Το περιβαλλοντικό κόστος δεν θα μεταφερθεί για αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στις ιδιωτικές γεωτρήσεις. Ενώ λίγες ώρες αργότερα ο κύριος Φάμελος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου.